αστυνομικοί χτενίζουν σπιθαμί προς σπιθαμί την αμοργό για να βρουν κάτι που θα τους οδηγήσει στον Αμερικανό συνταξιούχο αστυνομικό που αγνοείται από τις 11 Ιουνίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 59χρονος επισκέπτεται το νησί. Γεγονός που έχει αναστατώσει τους συγγενείς του, οι οποίοι βρίσκονται στην αμοργό μαζί με δύο Αμερικανούς διασώστες για να βοηθήσουν στις έρευνες που ζήτησαν να γίνονται ακόμα και τη νύχτα. My hands are tied. They went out with a couple of guys out there to look around a little bit, and then it was and then it became dark. I think he should have been at the destination around noon, and he wasn't. So I know from noon to about 7:38, those are 7:30. That's about almost 8 hours of daylight. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται να φεύγει νωρίς από το χώρο που έμενε και να φορτώνει πράγματα στο αυτοκίνητο. We're going almost on 3 days here, and there's no water. There's no. I'm very distraught. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές των Κυκλάδων για την εξαφάνιση δύο τουριστριών στη Σίκινο, μία 73χρονη και μία 64χρονη από τη Γαλλία, οι οποίες αναζητούνται από χθες το πρωί. Έχουμε διασκορπιστεί σε ομάδες και αναζητούμε να τις βρούμε. Το νησί έχει πολλά μονοπάτια, κάποια είναι σηματοδοτημένα, κάποια όχι, αλλά δεν είχαμε στίγμα πού μπορεί να βρίσκονται. Είχε πάρα πολύ ζέστη εδώ πέρα. Και είναι μεγάλης ηλικίας και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο το έργο και η αναζήτηση. Την ίδια ώρα το μαθράκι της Κέρκυρας έχει αναστατωθεί με την εξαφάνιση ενός 70χρονου Αμερικανού τουρίστα, ο οποίος έχει να δώσει σημάδια ζωής από τις 11 Ιουνίου. Κάναμε μια μικρή περιήγηση σε μέρη τα οποία εμείς που είμαστε εδώ ντόπιοι θεωρήσαμε ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, δηλαδή να πέσει, να χτυπήσει. Δεν βρήκαμε κάτι. Περιμένουμε την αστυνομία και την ομάδα της πυροσβεστικής. Από τις αρχές Ιουνίου συνολικά 6 τουρίστες έχουν εξαφανιστεί, ενώ 5 έχουν ήδη βρεθεί νεκροί. Μετά την ανέβρεση της ορού του Βρετανού παρουσιαστή του BBC στη Σίμη, νεκρούς εντοπίστηκε από ντρόν της ομάδας Ίκαρος της πυροσβεστικής και ένας Ολλανδός τουρίστας που είχε χαθεί στη Σάμο. Ενώ νεκρός εντοπίστηκε και ένας 80χρονος Βέλγος στα μάλια της Κρήτης κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Λατούς.